Τι κι αν αποτελεί σήμα κατά τεθέν του Ρεθύμνου, τι κι αν μαρτυρά τη μακραίων ιστορία του, τι κι αν κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Δυστυχώς το ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο χώρο στάθμευσης, στον οποίο συναντά κανείς ακόμα και εγκαταλελειμμένα οχήματα. Οι εικόνες ντροπής που παρουσιάζει η Κρήτη TV από τον εξωτερικό χώρο του κάστρου έχουν εδώ και καιρό κινητοποιήσει τη Δημοτική Αρχή, που το αμέσως επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να βάλει τάξη συμμαζεύοντας τα σημάζευτα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία συναντούμε κάθε περίοδο τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας πάρα πολλά προβλήματα τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στο φρούριο της Φορτέτσας και σε κάποιες περιπτώσεις και θέματα ασφαλείας, παρεμποδίζοντας παραδείγματος χάρη σε διάφορες παραστάσεις τον κόσμο ο οποίος θέλει να εξέλθει του φρουρίου. Τους τελευταίους μήνες η ευρύτερη περιοχή της Φορτέτζας επιβαρύνθηκε λόγω και της εκτροπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από την οδό Μελισσίνου που εκτελούνται έργα, όμως πολύ σύντομα Δήμος, Τροχέα και Αρχαιολογία συμφώνησαν να αλλάξουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα αρχής γενομένης από την πλευρά του περιφερειακού. Βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί από την πλευρά του περιφερειακού προς το ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας. Αυτό εδώ το σημείο και προκειμένου ο Δήμος να απομακρύνει τα σταθμευμένα οχήματα, προτίθεται να εγκαταστήσει μια βυθιζόμενη μπάρα, ενώ σε αυτό εδώ το σημείο προτίθεται να εξασφαλίσει χώρο για τους πεζούς, αλλά και να τοποθετήσει παγκάκια, προκειμένου οι επισκέπτες να μπορούν να θαυμάσουν με την ησυχία τους την ομολογουμένως απίστευτη θέα από ψηλά του Ρεθύμνου. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ιδίως αυτή την περίοδο, δημιουργούν προβλήματα και στην τροφοδοσία, γιατί από ασυνειδησία βλέπουμε να σταθμεύουν σε σημεία που παρεμποδίζει την οποιαδήποτε διέλευση αυτοκινήτου. Δηλαδή, έχουν περιπτώσεις που κόβεται στη μέση η κυκλοφορία με ένα πελώριο κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή περιμετρικά του φρουρίου. Παραπλεύρος του Παλιού Αρχαιολογικού Μουσείου θα χωροθετηθούν συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου και της Αρχαιολογίας, ενώ θα εξασφαλιστεί χώρος και για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια ώρα που πέρα από τα παγκάκια που θα τοποθετηθούν, θα εγκατασταθεί και μία ακόμα βυθιζόμενη μπάρα στην αρχή του πλακόστρωτου που οδηγεί στην είσοδο του φρουρίου. Αντίστοιχες παρεμβάσεις για την απομάκρυση των σταθμευμένων οχημάτων θα γίνουν και από την οδό Χυμάρας της παλιάς πόλης. Τον περιορισμό της δυνατότητας στάθμευσης στην οδό Χυμάρας, που είναι ο κατεξοχήν δρόμος πρόσβασης με τα πόδια προς το φρούριο, χρησιμοποιώντας πάλι και εκεί αστικό εξοπλισμό και σε ελάχιστες περιπτώσεις κολονάκια τα οποία θα αποτρέψουν τα αυτοκίνητα. Σε ό,τι αφορά στους μόνιμους κατοίκους των οδών Μακεδονίας και Χυμάρας, ο Δήμος θα εξασφαλίσει για αυτούς συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης στα δύο υφιστάμενα πάρκινγκ παραπλεύρος του λιμανιού και της οδού Μελισσινού.